Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast του Bad Rat. Οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι αν έχετε οποιαδήποτε φοβία για τους κλόουν, καλύτερα να μην το παρακολουθήσετε αυτό το επεισόδιο. Γιατί η ιστορία του κατασυρωήν δολοφόνου με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ικανή να σας αφήσει άυπνους για πολλές βραδιές. John Wayne Gacy, ο δολοφόνος κλόουν. Ο Γκέισι στη δολοφονική του καριέρα θα δολοφονήσει με φρικιαστικούς τρόπους περισσότερους από 33 ανθρώπους. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων του μέχρι και σήμερα που μιλάμε παραμένει αδιευκρίνιστος. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του. Ο John Wayne Gacy λοιπόν θα γεννηθεί στο νοσοκομείο Edgewater του Σικάγο στις 17 Μαρτίου του 1942. Θα είναι το δεύτερο από τα παιδιά και ο μοναδικός γιος του John Stanley Gacy και της Marion Elaine Robinson. Ο πατέρας του ήταν μηχανικός και βετεράνος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και η μητέρα του νοικοκυρά. Η καταγωγή τους ήταν από Πολωνία και Δανία και η οικογένειά του ήταν πιστή καθολική. Η παιδική ηλικία του Gacy ήταν δύσκολη. Αν και ο ίδιος ήταν δεμένος με τις δύο αδελφές του και με τη μητέρα του, ο πατέρας του ήταν ένας αλκοολικός και κακοποιητικός τύπος. Είναι καταγεγραμμένο ότι ήδη από 4 χρονών ο πατέρας του Gacy τον ξυλοκοπούσε άσχημα και όταν ο μικρός Gacy έτρεχε στη μητέρα του για προστασία, εκείνος τον έβριζε και τον αποκαλούσε με διάφορες απαξιωτικές εκφράσεις λέγοντάς τον μαμόθρευτο και ότι έτσι όπως πάει όταν μεγαλώσει θα γίνει ομοφιλόφιλος. Ο Gacy θα μεγαλώσει μέσα σε αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον και θα εξελιχθεί σε ένα υπέρβαρο και αντιαθλητικό αγόρι. Θα αρχίσουν παράλληλα να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα λιποθυμικά επεισόδια, ενώ λόγω ενός προβλήματος στην καρδιά, οι γιατροί του θα του προτείνουν να μην ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Στην εφηβεία θα περάσει πολύ χρόνο σε διάφορα νοσοκομεία. Ακόμα όμως και τότε ο κακοποιητικός πατέρας του θα τον προσβάλλει και θα λέει πως προσποιείται. Ο Gacy θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεφύγει από αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον. Θα βρει δουλειά αρχικά στα 18 του στο εκλογικό τμήμα ενός υποψήφιου των Δημοκρατικών. Παραδόξως, ο κακοποιητικός πατέρας του θα του αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο και μόνο για να του ασκεί περισσότερο έλεγχο. Αν και ο Gacy θα αποπληρώνει τις δόσεις για το όχημα, τα κλειδιά θα τα κρατά ο πατέρας του και θα του τα δίνει μόνο όταν ο νεαρός κάνει ό,τι του ζητάει. Κάποια στιγμή ο Gacy, μην αντέχοντας άλλο, θα σηκωθεί και θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο Las Vegas ελπίζοντας να ζήσει με έναν ξάδελφό του. Εκεί θα πιάσει δουλειά στο τοπικό νεκροτομείο. Θα κοιμάται σε ένα ράντζο, σε ένα δωματιάκι πίσω από το νεκροθάλαμο. Εκεί θα έχει μία ανατριχιαστική εμπειρία, όπως θα ομολογήσει ο ίδιος πολλά χρόνια αργότερα. Είναι η πρώτη φορά που ο Gacy αρχίζει και μας δείχνει έναν άλλο εαυτό. Μπορούμε εύκολα να πούμε ότι μέχρι και εκείνη τη στιγμή ο Gacy είναι μία μάλλον συμπαθής φιγούρα. Ένα νεαρό παιδί, κακοποιημένο, απόκληρο, το οποίο προσπαθεί να παλέψει τη μοίρα του μακριά από τον κακοποιητικό πατέρα του, μακριά από την οικογενειακή δυστυχία. Εκείνη όμως τη νύχτα όλα θα αλλάξουν, γιατί ο Gacy θα σηκωθεί από το ράντζο στο οποίο κοιμόταν πίσω από το νεκροθάλαμο, θα εισβάλλει μέσα στο νεκροθάλαμο που μόλις έχουν φέρει τη σωρό ενός όμορφου έφηβου νεαρού. Εκεί ο Gacy θα ερωτοτροπήσει με το πτώμα. Αυτό το νεκροφιλικό επεισόδιο θα σοκάρει ακόμα και τον ίδιο και σε κατάσταση σοκ θα τα παρατήσει όλα και θα γυρίσει στο πατρικό του. Είναι 1960. Ο Gacy λίγο αργότερα θα γραφτεί στο Northwestern Business College και θα καταφέρει να γίνει στέλεχος σε μια εταιρεία κατασκευής παπουτσιών. Το 1964 ο φιλόδοξος Gacy θα γίνει διευθυντής πωλήσεων και τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς θα αραβωνιαστεί μία συνάδελφό του, τη Marlin Myers. Ο Gacy παράλληλα θα ασχολείται πολύ ενεργά με τα κοινά. Θα ενταχθεί στην τοπική οργάνωση Jaycees, μία οργάνωση για τους νέους,
όπου θα καταφέρει να γίνει σύντομα αντιπρόεδρος και να θεωρείται ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της οργάνωσης. Ένας παρατηρητής θα έλεγε ότι ο Γκέισι έχει ξεφύγει από το κακοποιητικό του περιβάλλον, έχει ξεφύγει από το παρελθόν του, έχει γίνει ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, έχει φτιάξει την προσωπική του ζωή αφού πρόκειται να παντρευτεί και είναι πλέον και αξιοσέβαστος. Ένα βράδυ μεθυσμένος μετά από ένα πάρτι της νεανικής οργάνωσης στην οποία είναι πλέον αντιπρόεδρος, ο Γκέισι θα παρασυρθεί από έναν συνάδελφό του και θα κάνουν σεξ. Ο Γκέισι αργότερα αυτή τη σεξουαλική επαφή θα την χαρακτηρίσει ως τη δεύτερη ομοφιλόφιλη εμπειρία του. Η τύχη δείχνει πως συνεχίζει να χαμογελά για τον Γκέισι, καθώς το Σεπτέμβριο του 1964 θα παντρευτεί τη Μάιερς και όχι μόνο. Ο πατέρας της Μάιερς είναι ευκατάστατος και θα αγοράσει 3 KFC εστιατόρια στο Waterloo, στην Αϊόβα. Το ζευγάρι θα μετακομίσει εκεί ώστε ο Γκέισι να αναλάβει τα καθήκοντα του διαχειριστή των εστιατορίων με έναν πάρα πολύ καλό μισθό. Παράλληλα ο Γκέισι θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο κλαμπ στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου εκεί επιτρεπόταν στους υπαλλήλους του να πίνουν και να παίζουν μπιλιάρδο. Αν και ο Γκέισι κοινωνικοποιείται με έφηβους και των δύο φίλων, η ιδιαίτερη προτίμησή του είναι τα νεαρά αγόρια. Η καθιερωμένη πρακτική του θα είναι να προσφέρει αλκοόλ στους νεαρούς που τον ενδιέφεραν και μετά να προσπαθεί να τους παρασύρει σε σεξουαλικές πράξεις. Και αν τύχαινε σε κάποιο νεαρό που απόκρουε αυτές του τις προτάσεις, ο Γκέισι αστειευόμενος έλεγε ότι το έκανε για να δοκιμάσει την ηθική του. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει ήδη να βαδίζει σε ένα σκοτεινό δρόμο όπου αποπλανεί συστηματικά ανήλικα αγόρια. Είναι εξαιρετικά ειρωνικό το γεγονός ότι αν πιάσουμε την έως τώρα ζωή του Γκέισι και απλά αφαιρέσουμε με κάποιο τρόπο το σκοτάδι από μέσα της, το σκοτάδι της σεξουαλικότητάς του, το νεκροφιλικό επεισόδιο και το ότι έχει αρχίσει να αποπλανεί νεαρούς, μιλάμε, αν αφαιρέσουμε αυτά, για τον τέλειο λαϊκό ήρωα. Το υπέρβαρο παιδί, το κακοποιημένο παιδί που έφερε τούμπα τη ζωή του και έγινε ένας πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας και ένα καταξιωμένο μέλος της κοινότητάς του. Όμως το σκοτάδι τελικά στην περίπτωσή του θα κυριαρχήσει. Τα δύο χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Γκέισι θα αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη. Παράλληλα θα κερδίσει την εύνοια του πατέρα του, κάτι που τόσο πολύ αποζητούσε σε όλη του τη ζωή. Όλα αυτά όμως στην πραγματικότητα είναι μία νυνεμία πριν την καταιγίδα. Γιατί τον Αύγουστο του 1967 ο Γκέισι θα αποπλανήσει το γιο ενός συναδέλφου του. Θα αποπλανήσει τον Ντόναλντ Βόρχις Τζούνιορ. Ο Γκέισι γενικά ήταν αδίστακτος στον τρόπο με τον οποίο αποπλανούσε τους νεαρούς. Κάποιες φορές τους έβαζε να βλέπουν πορνό, τους πότιζε με αλκοόλ και τους έλεγε διάφορες ατάκες του είδους ότι πρέπει να πάτε με έναν άντρα πριν δοκιμάσετε γυναίκα. Ενώ κάποιες άλλες φορές τους έπειθε, ήταν ικανότατο σε αυτό, ότι κάνει κάποιο επιστημονικό πείραμα και μάλιστα τους πλήρωνε και με $50. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος του Γκέισι. Γιατί ο Ντόναλντ Βόρχις Τζούνιορ λίγους μήνες μετά, προφανώς παρασυρμένος από φόβο, από τύψεις, το Μάρτιο του 1968, θα πει στον πατέρα του ό,τι συνέβη με τον Γκέισι και ο πατέρας του θα του κάνει μήνυση στην αστυνομία για αποπλάνηση και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Γκέισι θα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες κατηγορηματικά και θα τις αποδώσει στο γεγονός ότι ο πατέρας Βόρχης ήταν ο κυριότερος αντίπαλός του για την ανάληψη της διοίκησης των Τζέισις. Ο Γκέισι θα βρει υποστήριξη από πολλά μέλη των Τζέισις. Αλλά τότε θα κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος. Στις 30 Αυγούστου θα πληρώσει έναν από τους υπαλλήλους του, τον 18χρονο Ράσελ Σρέντερ, προκειμένου να εκφοβήσει τον Βόρχης, τον νεαρό Ντόναλντ Βόρχης, και να αλλάξει την κατάθεσή του.
πράγμα όμως θα πάει όσο πιο στραβά γίνεται. Ο Σρέντερ θα συλληφθεί από την αστυνομία και θα καταδείξει τον Γκέισι ως τον ηθικό αυτούργο, ο οποίος τότε θα συλληφθεί. Παράλληλα, θα διαταχθεί ψυχιατρική αξιολόγηση του Γκέισι, η οποία θα δείξει ότι είναι κοινωνιοπαθής, δηλαδή sociopath που λένε στα αγγλικά, ψυχοπαθής, ότι δεν μπορεί να ωφεληθεί από κάποια θεραπεία και μάλλον αυτή του η πάθηση θα τον φέρνει συχνά αντιμέτωπο με την κοινωνία. Η τύχη πλέον δεν χαμογελά στον Γκέισι. Στις 7 Νοεμβρίου του 1968, ο Γκέισι θα ομολογήσει την ενοχή του, όμως θα ισχυριστεί πως στην πραγματικότητα ο Βόρχης ήταν αυτός που τον πλησίασε ερωτικά και πως ο ίδιος ενήργησε από περιέργεια. Οι ισχυρισμοί του όμως αυτοί δεν θα γίνουν πιστευτοί από το δικαστήριο, το οποίο θα τον καταδικάσει σε 10 χρόνια φυλάκιση. Την ίδια ημέρα με την ομολογία της ενοχής του, η γυναίκα του θα του καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Θα την κερδίσει, θα πάρει την επιμέλεια των παιδιών και όλη την οικογενειακή περιουσία. Ο Γκέισι δεν θα ξαναδεί ποτέ τα παιδιά του. Κατά την φυλάκισή του, ο Γκέισι θα αποτελέσει υπόδειγμα κρατούμενου. Θα καταφέρει να γίνει αρχιμάγειρας, θα φτιάξει ένα γηπεδάκι μίνι γκολφ, ενώ θα αναλάβει το τμήμα φυλακών των Τζέισις, το οποίο θα αυξήσει τα μέλη του από 50 σε 650. Ασφαλώς ο Γκέισι είναι πάρα πολύ ικανός. Τα Χριστούγεννα του 69, ο Γκέισι πληροφορείται το θάνατο του πατέρα του από κύρωση ύπατος. Στο άκουσμα της είδησης θα καταρρεύσει. Παρά το γεγονός ότι είναι υπόδειγμα κρατούμενου, οι αρχές των φυλακών θα του αρνηθούν να παρευρεθεί στην κηδεία του πατέρα του με εποπτεία. Ο Γκέισι τελικά θα αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει τους 18 μήνες από τη δεκαετή ποινή του. Μετά την αποφυλάκησή του εγκαταστάθηκε στο σπίτι της μητέρας του στο Σικάγο, όπου έπιασε δουλειά ως μάγειρας σε σχολείο. Κατά τη διάρκεια του 1971, ο Γκέισι θα κατηγορηθεί 2 φορές από 2 διαφορετικούς νεαρούς ότι προσπάθησε να τους αποπλανήσει χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Ωστόσο, και στα 2 δικαστήρια οι κατηγορίες θα απορριφθούν, στην πρώτη περίπτωση γιατί ο νεαρός που τον κατηγορούσε δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη δεύτερη περίπτωση γιατί αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος νεαρός προσπάθησε να τον εκβιάσει. Έτσι, ο Γκέισι θα αποφύγει για μία ακόμα φορά τη φυλακή και λίγους μήνες μετά τα αρχεία αυτών των περιπτώσεων θα διαγραφούν. Τώρα που έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από το τέλος της ιστορίας του Γκέισι και γνωρίζουμε και το παρελθόν του πριν από το 1971 αλλά και όσα θα συνέβαιναν μετά, ξέρουμε πολύ καλά πως ο Γκέισι δεν μπορεί να αντισταθεί στις ορμές του. Είναι ένας ευφυής άνθρωπος, είναι οπωσδήποτε ένας ικανός άνθρωπος, αλλά οι ορμές του κυριαρχούν απόλυτα πάνω του. Με οικονομική βοήθεια από τη μητέρα του, λίγο αργότερα ο Γκέισι θα αγοράσει ένα μίνι ράντζο στη λεωφόρο West Summerdale 8213 στο Illinois. Εκεί θα ζήσει μέχρι και το Δεκέμβριο του 1978, όπου θα συλληφθεί για τους φόνους που διέπραξε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας και τις μαρτυρίες του ίδιου του Γκέισι, όλοι οι φόνοι θα διαπραχθούν σε αυτό το σπίτι. Ο Γκέισι θα αποδειχθεί για μία ακόμα φορά πολύ ενεργός στα πράγματα της τοπικής κοινωνίας. Θα βοηθάει πρόθυμα τους γειτονές του και θα είναι αγαπητός από αυτούς, θα τους δανείζει εργαλεία, θα οργανώνει μεγάλα πάρτι στα οποία θα συμμετέχουν μέχρι και 400 άτομα, ανάμεσά τους και πολλοί πολιτική της τοπικής κοινωνίας. Τον Αύγουστο του 1971, ο Γκέισι θα αραβωνιαστεί και λίγο αργότερα θα παντρευτεί την Κάρολ Χοφ. Η Κάρολ και οι 2 της κόρες από τον προηγούμενο γάμο θα μετακομίσουν στο σπίτι μαζί με τον Γκέισι. Ο Γκέισι από πολύ νωρίς θα ενημερώσει τη νέα σύζυγό του ότι είναι bisexual, προφανώς σε μια προσπάθεια να προφυλάξει τα νότα του. Θα υπάρξει κακός σύζυγος στη σχέση τους. Θα παραμελεί την Κάρολ, ενώ θα επιστρέφει συνήθως πολύ αργά το βράδυ ή καμιά φορά και τα ξημερώματα.
Όταν όμως η Κάρολ θα αρχίσει να βρίσκει σε διάφορα σημεία του σπιτιού διάφορα αντρικά αντικείμενα άλλων και ταυτόχρονα γκέι πορνογραφία, θα του ζητήσει διαζύγιο. Για μία φορά ακόμα, ο Γκέισι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανός στα επαγγελματικά του. Θα ιδρύσει μία εταιρεία που θα ασχολείται με την εσωτερική διακόσμηση και τις επισκευές κατοικιών και μέσα σε πολύ λίγα χρόνια θα καταφέρει να κάνει τζίρους $200,000 το χρόνο σε τιμές του 1975. Παράλληλα, ο Γκέισι θα αποκτήσει μία νέα δραστηριότητα. Θα ενταχθεί στη λέσχη κλόουν Jolly Joker και θα αρχίσει να δίνει παραστάσεις ως Πόγκο ο κλόουν σε διάφορα παιδικά πάρτι και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες σκοπό είχαν τη συγκέντρωση κεφαλαίων για παιδιά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία. Αυτή η δραστηριότητα είναι που θα του χαρίσει τον τίτλο «Δολοφόνος κλόουν» όταν αργότερα θα συλληφθεί. Ο Γκέισι φρόντιζε να απασχολεί στην εταιρεία του εμφανίσιμους νεαρούς και κοινό μυστικό ήταν ότι τους παρενοχλούσε. Οι φιλοδοξίες του Γκέισι δεν έχουν τέλος. Θα εγγραφεί στην τοπική οργάνωση του Δημοκρατικού Κόμματος και θα κερδίσει εύκολα την εύνοια της διευθύνουσας αρχής, προσφέροντας τους εργαζόμενους του να καθαρίζουν δωρεάν τους χώρους των εκδηλώσεων. Η επιρροή του θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε θα διοριστεί επόπτης της ετήσιας παρέλασης για το Πολωνικό Σύνταγμα στο Σικάγο, θέση την οποία θα κρατήσει για τα επόμενα χρόνια. Η επιρροή του Γκέισι μάλιστα θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό που το 1978 θα καταφέρει να εξασφαλίσει ειδική άδεια προκειμένου να συναντήσει την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Ρόζαλιν Κάρτερ, με την οποία μάλιστα θα φωτογραφηθούν μαζί. Αυτό το γεγονός, λίγο καιρό μετά, όταν θα συλληφθεί και θα αποκαλυφθεί η πραγματική του δράση, θα θεωρηθεί μεγάλη ντροπή για τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ότι ο Γκέισι έχει ένα συνεχή πόθο να ξεχωρίζει από το πλήθος, να τον θαυμάζουν, να αναδεικνύεται, να είναι διαφορετικός από τους άλλους. Ίσως εδώ ένας ψυχολόγος να παρατηρούσε ότι αυτός ο εμφανής ναρκισισμός είναι απόρρια των δυστυχισμένων παιδικών του χρόνων, όταν ο αλκοολικός και κακοποιητικός πατέρας του έλεγε ότι δεν αξίζει. Και τελικά ο Γκέισι θα τα καταφέρει. Θα αφήσει το όνομά του στην ιστορία, αλλά πιθανότατα όχι για τους λόγους που βαθιά μέσα το επιθυμούσε. Και πάμε τώρα να εξετάσουμε αυτό που τον έκανε διάσημο, τους τρομερούς, πολυπληθείς και αποτρόπαιους φόνους του. Δεν θα μάθουμε ποτέ ακριβώς πόσα ήταν τα θύματα του John Wayne Gacy. Γνωρίζουμε ήδη 33 θύματα, αλλά είναι πιθανόν ο αριθμός να ήταν μεγαλύτερος ή και πολύ μεγαλύτερος. Οι φίλοι και οι φίλες που παρακολούθησαν το επεισόδιο για τον Ντάμερ πιθανότατα ήδη θα έχουν προσέξει μια σημαντική διαφορά της αφήγησης ανάμεσα στην ιστορία του Ντάμερ και στην ιστορία του Γκέισι. Όταν μιλούσαμε για τον Ντάμερ, παραθέτοντας σε σειρά τα γεγονότα της ζωής του, συχνά πυκνά σταματούσαμε και αναφερόμασταν στον τάδε φόνο, στο δύναφωνο, στον παράλλο φόνο. Αυτό, όπως βλέπετε, στον Γκέισι δεν το κάνουμε, αλλά θα μιλήσουμε συνολικά για τους φόνους που διέπραξε. Και ο λόγος είναι ένας και είναι απλός. Ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές. Ομολόγησε τους φόνους του και τους περιέγραψε διεξοδικά. Εν αντιθέσει με τον Γκέισι, που πέρα από κάποια στοιχεία άφησε τις διοκτικές αρχές να βγάλουν άκρη μόνες τους, οπότε για πολλά από τα θύματα του υπάρχουν εικασίες στο τι ακριβώς έκανε, και αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν ξέρουμε και ίσως δεν μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των θυμάτων του. Ο Γκέισι χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες πρακτικές προκειμένου καταρχήν να αποπλανεί τα θύματα του, κατά δεύτερον να τα παρασέρνει στο σπίτι του και μετά να τα υποβάλει σε ένα μεγάλο πλήθος βασανιστήριων. Ο Γκέισι συναντούσε τα υποψήφια θύματα του σε σταθμούς λεωφορείων και σε πλατείες. Τους έπιανε κουβέντα και προσφερόταν να τους δώσει εργασία στην εταιρεία του.
Κάποιες μάλιστα φορές προσποιήθηκε τον αστυνομικό και για να είναι πιστευτό σε αυτό το ρόλο είχε μαζί του μία ταυτότητα αστυνομικού ψεύτικη και είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του προβολής ίδιους με αυτούς της αστυνομίας. Αφού κατάφερνε να οδηγήσει το υποψήφιο θύμα του στο σπίτι του, εκεί συνήθως του πρόσφερε αλκοόλ ώστε να χαλαρώσει τις άμυνές του και μερικές φορές και ναρκωτικά. Μόλις το υποψήφιο θύμα του χαλάρωνε και κέρδιζε την εμπιστοσύνη του, ο Γκέισι συνήθως του έλεγε «Θέλεις να σου δείξω ένα μαγικό κόλπο?». Το θύμα συνήθως συμφωνούσε. Τότε έβγαζε ένα ζευγάρι χειροπέδες, έδαινε τα χέρια του, ο ίδιος ο Γκέισι, πίσω από την πλάτη του και με ένα κρυμμένο κλειδί που είχε πάνω του, λυνόταν. Κατόπιν έλεγε στο θύμα του «Θέλεις να στο μάθω, το κόλπο?». Τα περισσότερα θύματα υπό την επίρρεια αλκοόλ και ναρκωτικών συμφωνούσαν. Ο Γκέισι τα έδαινε πιστάγκωνα και φυσικά μετά δεν τα έλυνε. Έτσι, το θύμα του Γκέισι ήταν στο έλεος των σαδιστικών και δολοφονικών διαθέσεών του. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι πολύ δύσκολο να περιγραφούν τα μαρτύρια που περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι στα χέρια του επικίνδυνου ψυχοπαθούς που λεγόταν John Wayne Gacy. Ο Gacy βίαζε τα θύματα του. Πριν όμως το κάνει αυτό, απολάμβανε να παίζει μαζί τους διάφορα σαδιστικά παιχνίδια. Έσβηνε πάνω τους πούρα. Τα καβαλούσε σαν να είναι υποζύγια, πατούσε πάνω τους, ενώ πολλές φορές τα έπνιγε επανειλημμένα στην μπανιέρα του σπιτιού του. Στο τέλος βεβαίως τα σκότωνε. Στο τέλος ο Γκέισι πάντα δολοφονούσε το θύμα του. Ο τρόπος δολοφονίας ήταν λίγο πολύ ο ίδιος. Τύλιγε γύρω από το λαιμό του θύματος ένα σκηνί με μία θηλιά και από τη θηλιά περνούσε τη λαβή ενός σφυριού. Κατόπιν άρχιζε να στριφογυρίζει το σφυρί μέχρι που το θύμα στραγγαλιζόταν. Μάλιστα ο Γκέισι κάποια στιγμή στην αστυνομία ανέφερε ότι ενημέρωνε το θύμα του πως αυτό είναι το τελευταίο κόλπο. Μόλις το θύμα του ξεψυχούσε, ο Γκέισι αποθήκευε τη σωρό κάτω από το κρεβάτι του για περίπου 24 ώρες και στη συνέχεια έθαβε το πτώμα στον χώρο που έχουν τα αμερικάνικα σπίτια και εκτείνεται από το δάπεδο, το πάτωμα του σπιτιού, μέχρι το έδαφος, αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Έριχνε από πάνω ασβέστη μάλιστα για να διευκολύνει και να επιταχύνει την αποσύνθεση του πτώματος. Με αυτές τις πρακτικές ο Γκέισι θα δολοφονούσε τα περισσότερα από τα θύματα του. Από το 1972, όπου τοποθετείται χρονικά ο πρώτος επιβεβαιωμένος φόνος του, μέχρι και το 1978 που επιτέλους οι αρχές τον συνέλαβαν. Κάποια στιγμή ο χώρος κάτω από το σπίτι του δεν θα επαρκεί για τον ενταφιασμό περισσότερων πτωμάτων. Οπότε ο Γκέισι αρκετά θύματά του θα τα πετάξει από μία γέφυρα στο ποταμό De Plain. Όπως όμως όλοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους, ο Γκέισι σύντομα θα έκανε το λάθος που θα οδηγούσε στη σύλληψή του. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1978, ο Γκέισι θα βρεθεί στο φαρμακείο νήσων στο De Plain για να συζητήσει με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου, τον Phil Torf, για μία πιθανή αναδιαμόρφωση του καταστήματος. Εκεί θα γνωρίσει τον 15χρονο υπάλληλό του που δούλευε περιστασιακά, τον Robert Piest. Ο νεαρός θα κινήσει το ενδιαφέρον του Γκέισι, ο οποίος κατά τη συνηθισμένη πρακτική του θα του προσφέρει δουλειά στην εταιρεία του με μισθό διπλάσιο από αυτόν που κέρδιζε στο φαρμακείο. Λίγη ώρα αργότερα θα φτάσει στο φαρμακείο η μητέρα του Πίστ προκειμένου να τον παραλάβει ώστε να πάνε σπίτι και να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Ο Πίστ θα της πει να περιμένει λίγη ώρα γιατί ένας εργολάβος του πρόσφερε κάποια καλή δουλειά. Ο νεαρός δεν θα επέστρεφε ποτέ στο σπίτι του, καθώς λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες που έδωσε στην αστυνομία κατά την ομολογία του, ο ίδιος ο Γκέισι δολοφονήθηκε. Λίγη ώρα αργότερα, η οικογένεια του νεαρού, ανήσυχη για την απουσία του, θα υποβάλει αναφορά εξαφάνισης στην αστυνομία.
Όπως ήταν επόμενο, η έρευνα της αστυνομίας θα ξεκινήσει από τον χώρο εργασίας του νεαρού, το φαρμακείο του Τόρφ. Εκεί ο ιδιοκτήτης θα τους πληροφορήσει ότι ο νεαρός είχε συνομιλία με τον Γκέισι πριν εξαφανιστεί. Ο ένας από τους αστυνομικούς της έρευνας είναι ο Ζόζεφ Κόζεντζακ, του οποίου ο γιος του ήταν συμμαθητής με τον Πίστ. Αυτός θα αποφασίσει να ερευνήσει περαιτέρω τον Γκέισι και θα ανακαλύψει το ποινικό ιστορικό του. Το επόμενο βράδυ ο Κόζεντζακ θα επισκεφτεί τον Γκέισι με συνεργάτες του προκειμένου να του μιλήσει. Ο Γκέισι φυσικά θα αρνηθεί τα πάντα. Θα αρνηθεί ότι είχε σκοπό να προσφέρει στον νεαρό Πίστ εργασία. Όταν μάλιστα οι αστυνομικοί θα του ζητήσουν να έρθει στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει κάποια δήλωση, εκείνος θα προφασιστεί ότι πέθανε ο θείος του. Αργά τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, ο Γκέισι θα εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα καλυμμένος με λάσπη και προφασιζόμενος ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα. Θα επαναλάβει στους αστυνομικούς όσα τους είχε πει νωρίτερα, αλλά θα κάνει ένα σημαντικό λάθος. Θα ισχυριστεί ότι είχε επισκεφθεί το φαρμακείο κατόπιν τηλεφωνήματος του Τόρφ, κάτι το οποίο αργότερο ο Τόρφ θα αρνηθεί. Οι αστυνομικοί του τμήματος, υποψιασμένοι ότι κάτι δεν τους έλεγε καλά, θα ζητήσουν από τον Γκέισι να υποβάλει μια γραπτή αναφορά όλων των κινήσεών του την προηγούμενη ημέρα. Κατόπιν της δήλωσης του Γκέισι στην αστυνομία, θα εκδοθεί ένταλμα έρευνας για το σπίτι του στις 13 Δεκεμβρίου. Οι αστυνόμοι υποψιάζονται ότι ο Γκέισι κρατάει χμάλωτο τον νεαρό. Θα γίνει έρευνα στο σπίτι του, ο νεαρός φυσικά δεν θα βρεθεί, αλλά θα βρεθούν πολλά ύποπτα αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα περιλαμβάνουν ένα ψεύτικο πιστόλι, αστυνομικά σήματα, σύριγγες, χειροπέδες, βιβλία για την ομοφιλοφιλία και την παιδεραστία, πορνογραφικές ταινίες, υπνοτικά χάπια και διάφορα σεξουαλικά εργαλεία φετιχισμού. Ανάμεσα σε όλα όσα θα βρεθούν, θα βρεθεί και ένα δακτυλίδι αποφύτησης με χαραγμένα τα αρχικά JAS, J-A-S. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη πολλά κομμάτια του παζλ, αλλά δεν μπορούν να τα συνδυάσουν. Διαπιστώνουν λόγου χάρη ότι ένας υπάλληλος της εταιρείας του Γκέισι έχει βρεθεί πνιγμένος σε έναν ποταμό του Ιλινόης. Σημαντικό σημείο στις έρευνες είναι ότι οι αστυνομικοί θα ταυτοποιήσουν το δαχτυλίδι αποφύτησης. Θα διαπιστώσουν ότι ανήκει στον Τζον Άλαν Σιζ, ο οποίος φυσικά έχει εξαφανιστεί και ο οποίος, όπως σωστά μαντεύεται, είναι ένα από τα θύματα του Γκέισι. Ο Γκέισι, όσο περνούν οι μέρες της έρευνας, προσπαθεί να είναι φιλικός με τους αστυνομικούς που τον παρακολουθούν, ενώ τους προσκαλεί συχνά στο σπίτι του για φαγητό. Λίγες όμως μέρες μετά, και ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη, θα αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης. Θα εμφανίζεται κουρασμένος, αξίριστος, μερικές φορές μεθυσμένος, ενώ στις 18 του Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί τους δικηγόρους του προκειμένου να υποβάλει αγωγή εναντίον της αστυνομίας του Ντεπλέιν, ζητώντας το άμεσο τέλος των ερευνών. Το τέλος όμως φτάνει για τον Γκέισι, καθώς τα ψέματα του καταραίουν. Ήδη στο σπίτι του έχει βρεθεί μία απόδειξη από το φαρμακείο που δούλευε ο Πίστ. Το αντίγραφο της απόδειξης, το διπλότυπο, θα βρεθεί στην κατοχή μιας νεαρής, μιας 17χρονης συναδέλφου του Πίστ, της Kimberly Byers. Η κοπέλα θα ισχυριστεί ότι το βρήκε στο παλτό του Πίστ που της το είχε δανείσει την ημέρα της εξαφάνισης, λίγο πριν του το επιστρέψει. Η αστυνομία θα ζητήσει από δύο νεαρούς, τον Κραμ και τον Ρώση, να καταθέσουν. Και οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γκέισι, ενώ είχαν υπάρξει περιστασιακοί εραστές του. Ο Κραμ είχε κακοποιηθεί από τον Γκέισι. Ο Ρώση, από την άλλη πλευρά, που είχε υπάρξει αρκετά στενός του συνεργάτης και τον συνόδευε μάλιστα και στις παραστάσεις του «Ντυμένος Κλόουν», θα αποκαλύψει στους αστυνομικούς ότι έχει βοηθήσει τον Γκέισι να σκάψουν κάτω από το υπόγειο, χωρίς όμως να γνωρίζει για ποιο λόγο πραγματικά έσκαβαν.
Στις 19 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι του Γκέισι θα παραδώσουν στην αστυνομία την αγωγή. Την ίδια μέρα, ο Γκέισι θα δεχθεί την επίσκεψη των αστυνομικών Ρόμπινσον και Σούλτς. Όσο ο Ρόμπινσον θα απασχολεί τον Γκέισι, ο Σούλτς θα επισκεφτεί την τουαλέτα του και εκεί θα παρατηρήσει μια πολύ παράξενη μυρωδιά προερχόμενη από τον αεραγωγό. Ο Γκέισι, καθώς η έρευνα εξελίσσεται, θα αρχίσει να καταραίει. Τελικά, στις 20 του μήνα, θα επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα του Ντεπλέιν, μεθυσμένος, εμφανώς καταβεβλημένος, και εκεί θα ομολογήσει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 30 ανθρώπους. Ο Γκέισι θα συλληφθεί και οι έρευνες στον χώρο κάτω από το σπίτι του θα επιβεβαιώσουν τα τρομακτικά λεγόμενά του, καθώς ανθρώπινα λείψανα θα αρχίσουν να έρχονται στο φως. Ο Γκέισι θα περάσει εκατοντάδες ώρες με διάφορους ψυχολόγους και ψυχιάτρους, προσπαθώντας να τους πείσει ότι είναι πνευματικά άρρωστος. Προσπαθώντας να τους πείσει ότι έχει πολλαπλές προσωπικότητες, εκ των οποίων κάποιες τον διέταξαν να κάνει τους φόνους. Οι ισχυρισμοί του αυτοί και οι καταθέσεις των μαρτύρων θα δείξουν ότι ο Γκέισι δεν υποφέρει από κάτι τέτοιο και ότι είχε απόλυτη επίγνωση του τι έκανε. Τελικά, το δικαστήριο θα τον καταδικάσει σε θάνατο. Ο Γκέισι θα προσπαθήσει να καθυστερήσει την εκτέλεση της ποινής και θα τα καταφέρει υποβάλλοντας συνεχείς εφέσεις. Τελικά, στις 9 Μαΐου του 1994, ο Γκέισι θα εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση. Την ημέρα της εκτέλεσής του, ένα πλήθος κόσμου θα έχει συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Γκέισι. Θα κυριαρχούν πανό που γράφουν «Όχι δάκρυα για τον κλόουν». Θα έχει συγκεντρωθεί μάλιστα και ένα άλλο μικρό πλήθος, το οποίο αντιτίθεται στην εκτέλεση, αντιτίθεται στην θανατική καταδίκη που ίσχυε και ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτή θα είναι η μειοψηφία. Αυτό ήταν το τέλος του δολοφόνου κλόουν. Αυτό ήταν το τέλος του John Wayne Gacy. Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση του Gacy με τον Jeffrey Dahmer, τον οποίο παρουσιάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Ντάμερ και ο Γκέισι ήταν δύο διαμετρικά αντίθετοι τύποι δολοφόνου κατά συρροή. Ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν ένας εσωστρεφής άνθρωπος που ζούσε στο περιθώριο, αποτυχημένος, μοναχικός, χωρίς στενούς δεσμούς με κανέναν άλλο γύρω του. Ο Γκέισι από την άλλη πλευρά ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να προκαλεί το ενδιαφέρον και το θαυμασμό όλων των υπόλοιπων που βρίσκονταν γύρω του. Ήταν κοινωνικοποιημένος, συμμετείχε σε κάθε εκδήλωση και κάθε κοινωνική δραστηριότητα που μπορούσε και πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας. Αν αυτοί οι δύο κατά συρροήν δολοφόνοι είχαν κάποιο κοινό, αυτό ήταν ότι οι ορμές τους είχαν πλήρη κυριαρχία πάνω τους και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ήδη από νεαρή ηλικία είχαν μπλεξίματα με τον νόμο. Τελικά, φαίνεται πως αυτοί οι δαίμονες τους οποίους πάλευαν κατάφεραν να κυριαρχήσουν πάνω τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μας επεισόδιο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα ιστορία.